Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε σε ένα super express γευστικό Kitchelamp. Θα φτιάξουμε μια συνταγή που όλοι αγαπάτε, τα παλμιέ ή γυαλάκια, αλλά με γέμιση τυρί και μπέικον. Μια μοναδική συνταγή που όντως θα σας λύσει τα χέρια όταν χρειαζόστε ένα γρήγορο σνακ ή ένα γρήγορο ορεκτικό για να εντυπωσιάσετε τους πάντες. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Αλλά σήμερα δεν θα μαγειρέψω μόνος, θα φωνάξω τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, έλα. Πες γεια. Κάντε ένα χειροκρότημα στον Κωνσταντίνο. Είναι περίπου 400 άτομα που βλέπετε εδώ πέρα και όλοι χειροκροτήσανε μαζί για τον Κωνσταντίνο, γιατί σήμερα θα φτιάξει την υπέροχη συνταγή μαζί μου. Πώς σου φαίνεται έτσι, μαγειρεύεις? Καθόλου. Τέλεια. Να σου πω ότι η συγκεκριμένη συνταγή είναι κατάλληλη για ανθρώπους που δεν μαγειρεύουν καθόλου, γιατί όντως θα την πετύχεις, όντως θα εντυπωσιάσεις τους πάντες και όντως θα το παίξεις και μάγκας. Για να δούμε. Λοιπόν, η συνταγή που θα φτιάξουμε πολύ εύκολη, αυτό που χρειαζόμαστε είναι σφολιάτα. Και να σου πω, φίλε Κωνσταντίνε, ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σφολιάτα χρυσή ζύμη, ζυμωμένη με τα πιο εκλεκτά υλικά. Και η συσκευασία περιέχει δύο αφράτα και εύπλαστα φύλλα σφολιάτα, στυλιγμένα ξεχωριστά για να μην κολλάνε. Λοιπόν, δεν χρειαζόμαστε και τα δύο φύλλα, χρειαζόμαστε μόνο το ένα, Κωνσταντίνε. Βγάζουμε το ένα και το άλλο το πάω στο ψυγείο. Ωραίος. Άκου τώρα να σου πω για τη σφολιάτα τι γίνεται. Η σφολιάτα είναι ένα φανταστικό υλικό. Έχεις ιδέα πώς φτιάχνεται? Αυγά σίγουρα, αλεύρι. Φανταστικό το αλεύρι. Λοιπόν, άκου, περισσότερο είναι η τεχνοτροπία για το πώς δημιουργείται η σφολιάτα. Η σφολιάτα είναι απλό ζυμαράκι σκέψου που φτιάχνουμε στο σπίτι με νεράκι και αλεύρι. Κάνουμε ένα ζυμάρι που θα φτιάχναμε ένα ψωμί και ανοίγουμε το ζυμάρι, το κάνουμε στρόγγυλο και βάζουμε στη μέση ένα κομμάτι βούτυρο. Περίπου τα ίδια γραμμάρια με το ζυμάρι. Τόσο πολύ. Μετά κλείνουμε το ζυμάρι και το ανοίγουμε με τον πλάστη. Οπότε τι δημιουργείται? Δημιουργείται μια λεπτή στρώση βουτύρου ανάμεσα από τα φύλλα. Μετά το τυλίγουμε και το ξανανοίγουμε. Το τυλίγουμε και το ξανανοίγουμε. Οπότε ουσιαστικά αυτό που βλέπεις και μοιάζει κανονικά με ένα ζυμαράκι απλό που έχει αλεύρι, σωστά? Ναι, ναι. Έχει εκατοντάδες τρώσεις από βούτυρο που δεν φαίνονται. Γι' αυτό το λόγο η σφολιάτα γίνεται τόσο αφράτη και ωραία μέσα στο φούρνο, γιατί καθώς ψήνεται μέσα στο φούρνο, αυτό το βούτυρο αρχίζει να τσιρτσιρίζει. Οπότε τι κάνει? Χωρίζει όλα αυτά τα στρώματα και παίρνει όλη αυτή την αέρινη υφή που έχει η σφολιάτα. Και βγάζει και τη γεύση του βουτύρου. Βέβαια. Η σωστή σφολιάτα πρέπει να βγάζει άρωμα βουτύρου. Τώρα, επειδή όλο αυτό το έχουμε πάρει έτοιμο, κανονικά θέλεις ένα 8ωρο άμα το πιάσεις κανονικά, αλλιώς μπορεί να σε πιάσει και 2-3 ημέρες. Υπάρχουν κάποιοι που τα αφήνουν να ξεχωριστεί το μείγμα και συνεχίζουν την επόμενη μέρα. Οπότε το περισσότερο κομμάτι και το πιο δύσκολο είναι έτοιμο. Τώρα πάμε να ετοιμάσουμε όμως τη γέμιση και ουσιαστικά τα παλμιέ. Να σε ρωτήσω άμα σου αρέσει το σκόρδο. Ναι, αλλά όχι σε υπερβολική ποσότητα. Όχι σε υπερβολική ποσότητα. Λοιπόν, σε περίπτωση που εσάς δεν σας αρέσει το σκόρδο, δεν θα βάλετε καθόλου σκόρδο. Επειδή το φίλο μου τον Κωνσταντίνο του αρέσει το σκόρδο, θα πάρω περίπου 1/3 της κελίδας, θα το βάλω μέσα στο γουδί μας και θα το χτυπήσεις καλά με το γουδί μέχρι που να σπάσει. Και τώρα για να σε βοηθήσω, θα ρίξουμε μια σταγιά ελαιόλαδο της τάξης των 2 κουταλιών της σούπας και τώρα θα πάρεις και θα το γυρίσεις γύρω-γύρω. Παίρνει άρωμα, ε. Ωραίος, αυτό ακριβώς. Φτάνει. Τη δουλειά του την έκανε. Αυτό που θέλω να κάνεις είναι να πάρεις αυτό το υπέροχο λαδάκι και να το αλείψεις πάνω στη σφολιάτα. Το φοβάσαι. Απλά πρέπει με το που ανοίξουμε τη σφολιάτα όλες μας κινήσεις να είναι γρήγορες, γιατί τι έχει μέσα η σφολιάτα, είπαμε? Βούτυρο. Το βούτυρο δεν αγαπάει τη θερμοκρασία. Οπότε άμα λιώσει το βούτυρο, μετά χάσαμε όλη αυτή τη διαδικασία. Φρόντισε αυτό να το αλείψουμε παντού. Δεν έχει σημασία πώς, απλά να πάει παντού. Αυτό. Να πάρει το άρωμα από το σκόρδο. Σε περίπτωση που δεν βάλουμε σκόρδο, βάζουμε μόνο το λαδάκι και είμαστε μια χαρά. Το έχουμε? Ναι, ναι. Τέλεια. Μύρισε ωραία, έτσι δεν είναι? Πήρε. Αρέσει και εμένα το σκόρδο. Τίποτα, θέλει λίγο ίσα σκορδάκι για να κάνει τη διαφορά. Για το spicy. Ωραίος. Λοιπόν, άρα πρέπει να είμαστε γρήγοροι, το ξαναλέω. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε έτοιμα. Γιατί απλώσαμε τη σφολιάτα, ήδη άρχισε να ρουφάει η θερμοκρασία από το περιβάλλον και είναι κάτι που δεν μας αρέσει. Τώρα, πάμε να προσθέσουμε λίγο γεύση και άρωμα. Μας αρέσει το μπούκοβο? Ναι, πάντα όχι σε πολύ μεγάλη ποσότητα. Τόσο μια χαρά. Μας αρέσει το θυμάρι? Πολύ. Ελληνική ύπαιθρος. Πώς σου φαίνεται? Όλα αυτά που βάζουμε τώρα είναι προαιρετικά. Η βασική μας συνταγή έχει μόνο μπέικον και τυρί. Από εκεί και πέρα, μα θέλουμε να την κάνουμε έτσι λίγο πιο kinky, πιο πικάντικη, μπορούμε να το κάνουμε με ωραία υλικά που βάζουμε μέσα. Τώρα, ρίχνουμε το τυράκι από πάνω. Sprinkle it. Μπράβο. Όλο θα το πάρει. Όλο. Τόσο πολύ. Γενναιόδοροι είμαστε. Αλλά πάνω στη σφολιάτα, όχι στο ξύλο. Ωραίος. Τώρα. Αρχώνε, δηλαδή όλοι να φτιάχνουν τέτοια. Έχουμε λίγες φέτες μπέικον. Καταλαβαίνεις ότι το μπέικον μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με οποιοδήποτε άλλο παλατικό θέλουμε. Αλλά το μπέικον που έχω πάρει έχει
λίγο λιπάκι. Οπότε έχει περισσότερο κρέας και δεν είναι έτσι πολύ ένοχο για τη συνταγή μας. Θα κόψουμε σε μικρά κομματάκια εδώ. Τέλεια. Με το μαχαίρι πώς θα πας? Δεν θα μου το δίνα, αλλά θα το προσπαθήσω. Δεν θα μου το δίνα. Λοιπόν, ρίξε τον μπέικον τότε από πάνω. Τέλεια. Τώρα, αυτό που θέλω να κάνεις, θα σου δίνω πλάστη, αλλά ούτε καν πλάστη θα σου δώσω. Κάτω με τα χέρια. Έλα εδώ. Okay. Θέλω να πατήσεις λίγο τα υλικά μεταξύ τους εδώ πέρα, να πατηθούν λίγο τα υλικά. Πρόσεξε να μην πατήσεις πολύ τη σφολιάτα και την καταστρέψεις. Έτσι. Μπράβο. Και να φροντίσεις σε κάποια σημεία, άμα δεν υπάρχει κάτι, να τα πλώσεις. Τώρα πρέπει να είμαστε πολύ πολύ γρήγοροι. Και το μυστικό πριν κάνουμε τη συνταγή μας είναι να έχουμε προθερμάνει το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι ήδη προθερμασμένος σε 190 βαθμούς. Okay. Γιατί άμα ετοιμάσουμε την όλη διαδικασία και μετά ζεστάνουμε το φούρνο, πάλι η σφολιάτα μας θα έχει πρόβλημα. Θέλουμε με το που τη βγάλουμε από το ψυγείο να είμαστε αποφασισμένοι ότι είμαστε έτοιμοι να τη μαγειρέψουμε. Okay. Τώρα αυτό που θέλω να κάνω είναι το εξής. Θα πάρεις από εδώ και θα αρχίσεις να τη λύγεις. Εδώ. Μην ισχύσει εσύ να το κάνεις. Μέχρι να φτάσει στη μέση. Εδώ. Ναι. Okay. Μετά θα πας από την άλλη πλευρά και θα τη λήξεις μέχρι να πας στη μέση. Ωραία. Το έχεις? Βεβαίως. Για πάμε να δούμε. Ωραίος. Παιδιά, εμψυχώστε τον λίγο. Ένα χειροκρότημα. Σαν να μαζεύω χαλιά. Ωραίος. Αυτός είσαι. Μάζευε χαλάκι. Μαζεύω ωραίος. Μέχρι εκεί. Ξεκινάω από την άλλη τώρα. Ξεκινάς από την άλλη. Βλέπεις που ήδη μαλάκωσες σφολιάτα. Ναι, ναι, ναι. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να είμαστε αρκετά γρήγοροι. Οπότε, άμα κάνεις τη διαδικασία, θα πάρεις και τη γυναίκα σου. Να τη φτιάξετε μαζί. Μπράβο, πίεσε καλά. Ωραίος. Γύρνα. Ωραίος. Εντάξει, την πρώτη φορά καλά είναι. Ρε, εσύ είσαι πολύ καλός. Είσαι καταπληκτικός. Τώρα, από τη στιγμή που κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία, αυτά εδώ θα τα μαζέψουμε για να τα ρίξουμε από πάνω, είναι αμαρτία, είναι τυράκι. Από τη στιγμή που κάναμε όλη αυτή τη διαδικασία, έτσι όπως είναι, μπορείς να βάλεις τη σφολιά στο ψυγείο και να περιμένει. Δεν έχουμε πρόβλημα. Σκοπός μας ήταν να μην την αφήσουμε πολύ ώρα σε θερμοκρασία δωματίου. Μπράβο. Τώρα, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, επειδή είμαστε λέμαργοι και θέλουμε να φάμε κατευθείαν, είναι παίρνουμε δύο ταψάκια με λαδόκολλα. Ένα-δύο. Και αυτό που θέλω να κάνεις είναι το εξής. Θα πάρεις, θα κόψουμε στη μέση. Και το κάθε ένα θέλω να το κόψεις σε 10 κομμάτια. Που σημαίνει κόβεις εδώ 5 και 5. Εδώ 5 και 5. Σύνολο μας βγάζει 20. Okay. Με το που κόψουμε το ένα, εδώ, παίρνουμε, το ανοίγουμε, βάζουμε πάνω στη λαδόκολλα, πατάμε λίγο με το χέρι μας να ανοίξει και το πρώτο μας είναι σχεδόν έτοιμο. Πώς φάνηκε? Πολύ εύκολο. Για να πάμε. Άρα, κόβουμε εδώ στη μέση. Ναι. Μην το πατάς, προσπάθησε να το κάνεις με μία κίνηση. Πρέπει να είσαι πολύ αποφασιστικός. Εσύ είσαι ο μάγκας, όχι σφολιάτα. Σε έχω, σφολιάτα σε έχω. Κοίτα εδώ, άμα το κάνεις έτσι, άμα το κάνεις έτσι, όντως την καταστρέφεις, κοίτα. Και εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Κοίτα εδώ όμως, κοίτα μας. Μπράβο, κρακ. Okay. Παπ, 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 παπ. Πρέπει να είσαι πραγματικά αποφασισμένος, είσαι ο νικητής, είσαι ο Κωνσταντίνος από πού? Είμαι η καταγωγή από Καβάλα. Ναι. Μένουμε Χαϊδάρι. Όχι τόσο κοντά, γιατί θα απλώσουμε. Θα ψήνονται. Ναι. Αυτά. Άρα είσαι ο Κωνσταντίνος από Καβάλα. Είσαι πιο μάγκας από το Παλμιέ. Σίγουρα. Λοιπόν, βάζω κι εγώ δίπλα. Μη σας πειράζει άμα σας φαίνονται τώρα ότι έχουν ανοίξει. Καθώς ψήνει τη σφολιάτα θα φρατέψει. Οπότε το μείγμα μας θα γίνει ένα και δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Δύο. Πες μου, δεν είναι πολύ εύκολη συνταγή? Τίποτα δεν είναι. Αυτή μπορούσε να την κάνει σίγουρα μόνο σου. Σίγουρα, σίγουρα. Απλά βαριέμαι. Τι? Βαριέμαι. Τι εννοείς? Πολύ καλλιτέχνες λίγο βαριούνται. Κοίταξε όμως, άμα σε παίρνει 10 λεπτά μια διαδικασία, δεν βαριέσαι. Και στο τέλος πρέπει να υπολογίζεις και το τελικό αποτέλεσμα. Σκέψου ότι αυτό που θα δοκιμάσεις σε λίγο θα σου αρέσει τόσο πραγματικά που θα μπει σε διαδικασία να το φτιάξεις, γιατί είναι πανεύκολο και πάρα πολύ γρήγορο. Τώρα, ό,τι μας έχει περισσέψει, το ρίχνουμε από πάνω σε αυτά που είναι λίγο παραπονεμένα. Δεν θέλουμε να πάει τίποτα χαμένο. Και τι ξέχασες να κάνεις? Ξέχασα. Να τα πατήσει. Ξαναπατά από πάνω, δηλαδή. Λίγο εδώ. Όμορφο. Τέλεια. Λοιπόν, έχω λίγο αυγουλάκι. Θα τα περάσω από πάνω. Θες να το κάνω εγώ αυτό? Πάρ' τα κατά. Όχι, μια χαρά. Ίσα-ίσα για το χρώμα βάζουμε τα αυγό. Μπράβο, αυτό. Παπ. Όχι τόσο αυγό, γιατί θα φάμε μελέτα στο τέλος. Δεν εξελίσσεσαι. Τώρα εξελίσσεσαι. Πάμε για μπραντς. Ωραίος. Α, καλά, αυτό για μπραντς είναι καταπληκτικό. Είναι. Σκέψου. Στο τέλος, όταν βγουν από το φούρνο, θα τα δεις. Σκέψου δύο τέτοια με ένα τηγανιτό αυγό από πάνω. Άντε, γεια. Να το δούμε γι' αυτό. Να το δούμε γι' αυτό. Λοιπόν, πάρε ένα ταψί και ακολούθησέ με. Ο φούρνος είναι προθερμασμένος σε 190 βαθμούς. Βάλε μέσα.
Και γρήγορα με το που ανοίξουμε το φούρνο, κλείνουμε κατευθείαν γιατί πέφτει η θερμοκρασία. Θέλουμε 25 με 30 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν και να γίνουν ωραία. Επειδή έχω βάλει πάνω κάτω τα ταψάκια, υπάρχει περίπτωση στη μέση περίπου να χρειαστεί να αλλάξω να βάλω το πάνω κάτω, γιατί ο φούρνος συνήθως καίει περισσότερο προς τα πάνω. Δεν ανοίγουμε το φούρνο, αφήνουμε τη σφογιά να φουσκώσει, πάμε να πιούμε έναν καφέ ή θες κάτι άλλο. Όχι, καφεδάκι. Καφεδάκι και γυρνάμε πίσω μισή ώρα να βγάλουμε το φούρνο. Φύγαμε. Και μετά από μισή ωρίτσα, Κωνσταντίνε, τα παλμιέ μας είναι έτοιμα. Okay. Βάλ τα πάνω στο... Τα βάλω, Ναι, ναι. Εντάξει, δεν καίει τόσο. Πολύ καίει, εντάξει, το έχουμε αυτό. Και κοίταξε από κάτω πόσο ωραία και τραγανά που γίνανε. Τα βλέπεις. Δείξε λίγο και τον κόσμο. Κοιτάξτε εδώ. Τραραν. Να μάθετε. Έχουν γίνει τόσο τραγανά και τόσο ωραία. Δώσε λίγο όγκο και κάντο λίγο 3D για να είναι ελκυστικό. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει λίγο barbecue ή ketchup, ό,τι θέλετε βάζετε για να βουτήξουμε. Και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Σκέτο ή με σάλτσα. Φάει ένα σκέτο. Σκέτο. Και να δαγκώσουμε μαζί. Για μας. Έλα, για μας. Έλα, για τσι. Τάκ. Πολύ αγαπητό. Δεν είναι τρομερό. Πολύ ωραίο. Με 5 φέτες μπέικον, ένα φύλλο σφουγιάτσι και λίγο τυράκι. Θα τα φάμε όλα. Πρέπει να χαιρετήσουμε πρώτα και μετά τρώμε. Οπότε πρέπει να πούμε για τον κόσμο, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είδατε. Να τα φτιάξετε και δεν θα χάσετε. Φωτογραφία και στείλτε μας στα social media. Λοιπόν, φωτογραφία στα social media και δείτε τη συνταγή, εντάξει, να την κάνετε. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι μας. Subscribe στο κανάλι, στο iPad, όλα τα ξέρετε τώρα, μην είμαστε βάρκοι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, να βάλω και λίγο barbecue sauce. Βάλε, να ευχαριστήσουμε και τη Χρυσή Ζήμη που έπαιξε το διαγωνισμό και ήρθε εδώ πέρα να μαγειρέψουμε μαζί. Ευχαριστούμε τη Χρυσή Ζήμη. Ναι, και ευχαριστούμε και εσένα που είσαι καταπληκτικός. Και σήμερα είμαστε να κάνεις μια υπέροχη συνταγή. Εγώ την έκανες, δεν έκανες ποτά. Όχι. Έτσι, μπράβο. Εγώ ακολουθώ τον Κωνσταντίνο. Γεια σας. Γεια.